Θέλω να καλημερίσω μια μεγάλη κυρία στο χώρο της πραγματικής δράσης και ως πολιτικός και ως επιστήμονας χειρουργός, την κυρία Ελένη Θεοχάρους από την Κύπρο μας, η οποία αυτά που ακούγαμε πριν κανένα μήνα στη συχνότητα δεν ήταν λόγια απλά, ήταν και πράξη. Μαζί με άλλους εθελοντές εμφανίστηκε στα σύνορα με τη Γάζα. Κυρία Θεοχάρους, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές μας όπου γης, στους Έλληνες όπου γης. Κυρία Θεοχάρους, πολλοί λένε, αλλά λίγοι πράττουν, και εσείς μαζί με μια ομάδα εθελοντών, γιατρών και όχι μόνο, πήρατε υλικά πρώτης ανάγκης, θα μας πείτε τι, για να πάτε να τα δώσετε στη λωρίδα της Γάζας. Αν δεν μπείτε μέσα, τουλάχιστον στο πέρασμα. Τι συνέβη? Λοιπόν, οι στόχοι της αποστολής αυτής ήταν δύο. Ο ένας ήταν να μεταφερθούν 10 τόνοι πολύτιμου φαρμακευτικού υλικού, ενέσιμων αντιβιωτικών και αναλγητικών που έχουν τρομακτική ανάγκη οι ασθενείς στην περιοχή, οι τραυματίες και οι ασθενείς κυρίως στην περιοχή της Ράφα. Αυτό το φορτίο των 10 τόνων, το πανάκριβο και πολύτιμο, ήταν δωρεά της φαρμακευτικής βιομηχανίας με το χεμί της Κύπρου, η οποία επίσης ανέλαβε και τα έξοδα της ατμοπλογής μεταφοράς της του φορτίου στο λιμάνι του Πόρτο Σάιτ, του μοναδικού λιμανιού που έχει αφήσει η Αίγυπτος ανοιχτού για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Γιατί ο στόχος μας ήταν να μεταφερθούν στο Ελαρίς, που είναι πολύ πιο κοντά στην Ράφα, αλλά δυστυχώς το λιμάνι του Ελαρίς είναι κλειστό για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε απέτηση των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, που θέλουν να ελέγχουν οτιδήποτε μπαίνει και κατευθύνεται προς την λωρίδα της Γάζας. Αυτός ήταν ο ένας στόχος. Ο άλλος στόχος ήταν να εντοπίσουμε ένα χώρο, ένα κτίριο, ένα σπίτι όπου θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε μία μικρή ιατρική μονάδα για να μπορούν να διαμένουν τόσο οι εθελοντές όσο και να γίνονται οι ιατρικές πράξεις πρώτης ανάγκης, πρώτων βοηθειών και χειρουργικές επεμβάσεις, εάν είχαν διασφαλιστεί και τα απαραίτητα εξαρτήματα, εργαλεία και μηχανήματα. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν, διότι έχει κηρυχθεί το Βόρειο Σινά, ακούστε το αυτό, δεν είναι γνωστό, έχει κηρυχθεί το Βόρειο Σινά σε στρατιωτική ζώνη υψής της ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η είσοδος ούτε σε Αιγύπτιους πολίτες, δεν επιτρέπεται η άσκηση ιατρικής σε κανένα ξένο γιατρό εκτός από Αιγύπτιους, ούτε καν οι Παλαιστίνοι γιατροί δεν μπορούν να ασκήσουν την ιατρική στην περιοχή του Βορείου Σινά. Έχει εξαιρεθεί το θέρετρο του Sharm el-Sheikh, όπως το λένε, και η πρόσβαση προς τα εκεί είναι εντελώς διαφορετική. Φτάσαμε μισή ώρα έξω από το Ελαρίς και μας γύρισαν πίσω, απαιτώντας να πάρουμε την άδεια από τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του Σινά. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι από τον Άννα στον Καϊάφα και από το ένα κτίριο στο άλλο δεν καταφέραμε να βγάλουμε την πολυπόθητη άδεια για να προχωρήσουμε παραπέρα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε και η εξοχοντάτη πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κάιρο, η κυρία Πόλη Ιωάννη, την οποία και θερμότατα ευχαριστούμε. Εν πάση περιπτώσει, ενημερωθήκαμε κατά λεπτός από Παλαιστινίους συναδέλφους με τους οποίους καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή. Πρέπει να σας πω ότι συναντήσαμε τον διευθυντή του νοσοκομείου, του Παλαιστινιακού νοσοκομείου στην Ηλιούπολη, τον γιο του Αραφάτ, ένα παλιό φίλο ο οποίος έχει σημαίνουσα θέση στο Palestinian Relief Society, και πολλούς άλλους γιατρούς που μας ενημέρωσαν για την πραγματική κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή μεταξύ Ελαρίς και Ράφας. Μισό λεπτό. Εκείνο που συμβαίνει, κύριε Σαχίνη. Μισό λεπτό. Πείτε μου, η βοήθεια την οποία οργανώσατε με τη βοήθεια της φαρμακευτικής από την Κύπρο, τι έγινε τελικά αυτή η τόνη? Επιστρέφουμε δώστε πίσω. Δώστε μου μισό λεπτό και ναι, θα πάω και στην βοήθεια. Για να μας πείτε μετά ότι την εικόνα, τι συμβαίνει στην ουσία στη λωρίδα της Γάζας. Ναι, τι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας μέσα ακριβώς, το ξέρω και εγώ, όπως το ξέρετε και εσείς από τα μέσα
από τα διεθνή πρακτορία που μπορούν ακόμα να μεταδίδουν. Είχα μία πληροφόρηση από ένα γιατρό που κατάφερε και βγήκε ένα εθελοντή Καναδό γιατρό, ο οποίος με ενημέρωσε ότι έφτασαν στο σημείο να κάνουν αντισηψία με ξύδι, με όξος, και να δίνουν ασπιρίνες τη στιγμή που προσπαθούσαν να κάνουν ακροτηριασμό σε παιδιά. Αυτό τα λέει όλα, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Κάτω από άθλιες συνθήκες, εκεί έχει αρχίσει να εμφανίζεται χολέρα, τυφοειδής πυρετός θερίζει, οι πατήτηδες, συν όλα τα άλλα, τα τραύματα, οι νεκροί, οι ακροτηριασμοί, όλα όσα προκαλεί η ειρηνευτική επιχείρηση των Ισραηλινών με τα 200 αεροπλάνα που βομβαρδίζουν καθημερινά την Λωρίδα της Γάζας. Ακόμη και τα σημεία στα οποία προέτρεψαν τον Παλαιστινιακό πληθυσμό να κατευθυνθεί, γιατί δήθεν είναι ασφαλή. Από εκεί και πέρα, όποιος ασθενής βγει ή τραυματίας βγει από τη Λωρίδα της Γάζας, είτε είναι καρκινοπαθής, είτε είναι νευθροπαθής, είτε είναι καρδιοπαθής, θα οδηγηθεί στο αεροδρόμιο του Ελαρίσ και με τουρκικά αεροπλάνα ασθενοφόρα θα μεταφερθεί στην Τουρκία, είτε στα Αραβικά Εμμυράτα, είτε στο Αμάν της Ιορδανίας, είτε στο Κουβέιτ ή στο Κατάρ. Αυτές είναι οι χώρες που αποδέχονται τους βαριά τραυματίες και βαριά πάσχοντες. Οι ελαφρότερα πάσχοντες μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Ηλιούπολης, στο Παλαιστινιακό νοσοκομείο. Αυτή είναι η κατάσταση. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε ιατρείο στην περιοχή που θέλαμε, ούτε μπορούμε να ασκήσουμε την ιατρική στο σημείο εκείνο. Βεβαίως, επειδή ήταν διερευνητική αποστολή μας, δεν μεταφέραμε τα χειρουργικά μας εργαλεία για να επιτελέσουμε χειρουργικές επεμβάσεις. Πήραμε όλα τα άλλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παθολογική αντιμετώπιση των ασθενών. Το νοσοκομείο της Ηλιούπολης είναι πάρα πολύ καλό. Εργάστηκα εκεί πριν 30 χρόνια και ξέρω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τους εθελοντές μας να εργαστούν παραγωγικά. Αλλά αυτό θα το δούμε σε ένα δεύτερο χρόνο. Όσον αφορά το φορτίο, ακούστε τι έχει συμβεί. Είναι κάτι το τρομακτικό, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν μείζονες και υπερτελείς δυνάμεις που δεν επιθυμούν σε καμιά περίπτωση τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Αίγυπτο από την Κύπρο, εκτός εάν τελικά ευοδοθεί η προσπάθεια για τον θαλάσσιο διάδρομο που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ μας είχαν δώσει την πληροφορία ότι το πλοίο φορτώθηκε, το φορτίο, το κοντέινερ ψυγείο φορτώθηκε στο καράβι την Πέμπτη και συνεπώς ήμασταν ελεύθεροι να αναχωρήσουμε για το Σινά. Όταν φτάσαμε στην περιοχή του Σινά μας πληροφόρησαν ότι δεν φορτώθηκε γιατί έλειπαν 3 έγγραφα. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, βρήκαμε τα 3 έγγραφα και τα δώσαμε. Και μας υποσχέθηκαν ότι θα έφευγε το φορτίο το Σάββατο. Το Σάββατο μας ζήτησαν άλλα 3 έγγραφα. Αυτό επαναλήφθηκε μέχρι την μισή ώρα πριν από την αναχώρηση του τελευταίου καραβιού από την Λεμεσό για το Port Said, όπου μας ζήτησαν μία προφορική εντολή του Προέδρου της Αιγυπτιακής ημισελήνου, ένα τηλεφώνημα δηλαδή προς τους αντιπροσώπους τους στο Port Said. Το τηλεφώνημα έγινε, παρόλα αυτά στη συνέχεια μας είπαν ότι το ζητάνε και γραπτός. Καταλαβαίνετε ότι αντιληφθήκαμε πως υπήρχε μία δύναμη που δεν ήθελε με κανένα τρόπο τη μεταφορά αυτού του φορτίου και παίρναμε αγωνιώδεις εκκλήσεις από τους φίλους Παλαιστινίους, διοικητικούς κυρίως που βρίσκονταν στην περιοχή του Ελαρίσ, ότι αυτό το φορτίο, επειδή είχαμε στείλει ήδη τη λίστα, είναι πολύτιμότατο και το χρειάζονται αμέσως. Εν πάση περιπτώσει, έκανε υπέρμετρες προσπάθειες οι πρέσβεις μας, κάναμε εμείς ό,τι μπορούσαμε μέσω της Παλαιστινιακής ημισελήνου, αλλά η Αιγυπτιακή ημισελήνος δεν ανταποκρίθηκε καθόλου, ούτε και η κυβέρνηση της Αιγύπτου. Ψες μεσάνυχτα μας έδωσαν και το τελευταίο χαρτί που ήθελε η εταιρεία, η οποία δεν ξέρω τι συμφερόντων είναι και από ποιους δέχεται πιέσεις. Καταθέσαμε και αυτό το δελτίο ψες τα μεσάνυχτα και είχαμε τη διαβεβαίωση ότι θα φύγει αύριο. Πριν από μισή ώρα ενημερώθηκα ότι το πλοίο θα φύγει στις 27. Το φορτίο θα φύγει στις 27, το πλοίο θα φύγει αύριο, αλλά για κάποιους λόγους που δεν μου εξήγησαν δεν θα φορτωθεί το φαρμακευτικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο εμπαιγμός συνιστά
για μας πώς το αισθανόμαστε, πώς το εισπράττουμε, συνιστά ηθική δολοφονία για μας τους εθελοντές που ήμασταν εκεί και πληρώσαμε ακόμη και τα εισιτήρια μας για να φτάσουμε στην περιοχή του Σινά. Εμείς γνωρίζουμε και ποιος το κάνει και γιατί το κάνει και ποιοι είναι σε αυτή την συμπαιγνία. Εύχομαι επιτέλους κάποια στιγμή το φορτίο να φτάσει, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο άλλο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε έχοντας αντιμετωπίσει αυτή την τρομακτική δυσκολία. Άρα, θέλω να τονίσω, κύριε Σαχίνη, ότι μετά την προηγούμενη συνομιλία μας είχε φύγει ένα έμφορτο φαρμακευτικού υλικού ελληνικό σε 130 που προσγειώθηκε στο Ελαρίς και ξεφόρτωσε, και εξ όσων πληροφορηθήκαμε η παράδοση έγινε μια χαρά και ήταν μια πολύτιμη βοήθεια προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μακάρι να είχαμε και εμείς ένα σε 130 να μπορούσαμε να το φορτώσουμε και να το πάμε. Αυτή είναι η πιο εύκολη οδός. Αχ, κυρία Θεοχάρου, εγώ καταλαβαίνω ότι γίνεται όσο πιο δυσχερής μπορεί να γίνει η διαδικασία, ούτως ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, ότι είναι στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη, άρα και η Αίγυπτος αποστηρώνει την επαφή με τη λωρίδα της Γάζας. Αυτό καταλαβαίνω, και δημιουργεί και διάφορα γραφειοκρατικά προσκόμματα. Από την άλλη, ο απόλυτος έλεγχος σε πρώτης ανάγκης υλικό, φαρμακευτικό, ιατρικό, θέλω, και επικαλούμε εδώ πια την πολιτική σας εμπειρία, να σας ρωτήσω πού σας οδηγεί τελικώς. Διότι κοιτάξτε, η Γάζα, το βλέπουμε όλοι, είναι κατεστραμμένη οικιστικά. Δηλαδή, και να πεις ότι σταματούν τα πάντα, πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος. Ο κόσμος, για τον κόσμο μιλώ. Το ερώτημα είναι, με όλα αυτά πεθαίνουν από βομβαρδισμούς, πεθαίνουν από βαρύτατους τραυματισμούς. Μας είπατε εδώ ότι χρησιμοποιούν μέχρι και ξύδι για αποστήρωση. Σε λίγο θα αργοπεθαίνουν. Τελικώς τι αντιλαμβάνεστε? Αυτό που φαινόταν ως σενάριο, το να είναι απαγορευτική η Γάζα για τους Παλαιστινίους, πραγματοποιείται? Ναι, βεβαίως. Η Γάζα έχει γίνει μια κόλαση πια. Ήτανε πάντα μια τεράστια φυλακή όπου οι άνθρωποι ζούσαν τα πάνδυνα. Αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε κόλαση επί της γης. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει διέξοδος προς το Σινά, γιατί όπως σας έχω πει, η Αίγυπτος σε καμιά περίπτωση δεν επιθυμεί την μετακίνηση του παλαιστινιακού πληθυσμού προς την περιοχή του Σινά. Και αν θυμάστε, είχα πει χαρακτηριστικά ακόμη και τι θα κάνει, θα στήσει πολυβόλα για να ανακόψει τον κόσμο από μια μαζική έξοδο, μια μαζική ροή προς το Σινά. Πραγματικά δεν ξέρω, αγνοώ πώς θα συμπεριφερθούν. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η πείνα, οι ασθένειες, οι βομβαρδισμοί, τα τραύματα και η έλλειψη περίθαλψης αποδεκατίζουν τον πληθυσμό της Γάζας. Και επιμένω ότι δεν είναι 20.000 οι νεκροί, είναι πολύ περισσότεροι, κινηθαμένοι κάτω από τα ερείπια των βομβαρδισμένων κτίριων. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να υπάρξει μια ανακοχή έστω για να βοηθηθεί ο λαός να επιβιώσει μέχρι λίγο πιο πέρα. Γι' αυτό βλέπουμε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να κάνει αυτές τις αγωνιώδεις εξίσεις. Η πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΗΕ που με τόση απόγνωση ο Γενικός Γραμματέας περιγράφει μια κατάσταση. Συνήθως έχει εκείνη την επιτηδευμένη ουδετερότητα που χαρακτηρίζει όλους τους μέχρι σήμερα γενικούς γραμματείς. Τώρα, η Αίγυπτος, αν θέλει να παίξει κάποιο παιχνίδι για να διασφαλίσει το Σινά ή για να αποτρέψει την εγκατάσταση των Παλαιστινίων ή για να υποχρεώσει τη μεταφορά τους εκτός Γάζας με καράβια, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Σημασία έχει ότι όλο και περισσότερο εμφανίζεται η ιδέα της να προβάλλεται μάλλον η ιδέα της κατασκευής νέας διόρυγας από το Αιλάτ και διαμέσου της Γάζας να φτάνει στη Μεσόγειο. Όπα. Άρα μου λέτε ότι μπορεί να μην είναι τελείως ασύνδετη η εικόνα στην Ερυθρά Θάλασσα που χαρακτηρίζεται ανασφαλής και το Σουέζ και τα λοιπά, και να είναι το βολικό άλοθη για να προχωρήσει ένας τέτοιος σχεδιασμός? Από ό,τι έχω μελετήσει, αυτός ο σχεδιασμός υπάρχει από χρόνια για να παρακάμψουν την διόρυγα της
του ΣΟΕΣ που, προσφέρει τεράστια εισοδήματα στην Αίγυπτο και να δημιουργήσουν μια παράλληλη διόρυγα από το Αιλάτ προς την Μεσόγειο. Τι άλλοι στρατηγικοί στόχοι εξυπηρετούνται με αυτή την διόρυγα, ο καθένας μπορεί να καθίσει να το μελετήσει και να το αναλύσει. Ωστόσο καταλαβαίνετε ότι από εκεί και πέρα θα έχουμε μια ανοιχτή σύγκρουση τουλάχιστον συμφερόντων μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, εκτός εάν το ζήτημα του διαμερισμού των υποθαλασσίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Λεβαντίνης τους φέρει ακόμη πιο κοντά για να μπορούν να τα διαμοιράζονται με την εξαφάνιση της Γάζας. Τι να σας πω, αυτά είναι γεωστρατηγικές αναλύσεις που χρειάζονται ειδικές επιστημονικές γνώσεις. Σας δίνω μόνο τις πληροφορίες όπως έχουν φτάσει σε εμάς και σας λέω ότι είναι ντροπή για την ανθρωπότητα το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να φτάσει φαρμακευτικό υλικό. Και δεν νομίζω ότι αυτό αφορά μόνο την Κύπρο. Πρέπει να γίνεται συστηματικά και προς άλλες κατευθύνσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω πριν κλείσουμε, επειδή πλησιάζουν για το χριστιανικό κόσμο οι Άγιες Μέρες και επειδή η Κύπρος το πληρώνει ακόμη και σήμερα στο πετσί της το κακό, θέλω να μου πείτε ως άνθρωπος, ως γιατρός του πεδίου, όχι γιατρός του γραφείου, ως πολιτικός, αυτός είναι ο ωραίος κόσμος ο μεταπολεμικός, κυρία Θεοχάρους? Φυσικά δεν είναι αυτό με το οποίο δεν είναι αυτό το όραμα με το οποίο μεγαλώσαμε, και πρέπει να ξέρετε κύριε Σαχίνη ότι η δική μου γενιά είναι μια γενιά που δεν έζησε ποτέ την ειρήνη στον τόπο μας, από την εποχή της ΕΟΚΑ, την τουρκική ανταρσία, τις διακοινωτικές συγκρούσεις, την τουρκική εισβολή και όλα όσα επακολούθησαν. Πάντα είχαμε όμως στο μυαλό μας μια περίοδο ειρηνική προόδου, ευημερίας και ένα λαό που θα προκόψει και δεν θα αγωνιά τόσο πολύ για το αύριο. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι ο κυπριακός λαός έχει την αίσθηση ότι οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια που απομένουν σε αυτό το νησί είναι πεπερασμένα. Και σας το λέω με την έννοια ότι το πείραμα του Καραμπάχ και η επανάληψη του πείραματος στην Γάζα είναι σίγουρα κακά παραδείγματα και είναι προκλήσεις για εκείνους οι οποίοι εποφθαλμιούν την εξάλληψη του ελληνισμού από μια πανάρχια κοιτίδα του, την Κυπριακή, την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς η Κυπριακή Πολιτεία δεν το αντιλαμβάνεται και έχει ταχθεί αυτή τη στιγμή αναφαντών υπέρ του Ισραήλ. Δεν λαμβάνει υπόψη ότι το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη. Δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή διενεργεί γενοκτονία, ότι με τους επικισμούς έχει διαπράξει το ίδιο έγκλημα της εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη και παλιότερα στην Γάζα. Τα παραγνωρίζει όλα αυτά και αναμένει ότι κάποιοι άλλοι θα έρθουν μια στιγμή να τα σεβαστούν για την Κυπριακή Δημοκρατία. Νομίζω ότι το πρώτο λάθος ξεκινάει από εμάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να πω ότι χαίρομαι που έχω γνωρίσει πρώτα απ' όλα έναν άνθρωπο, γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός επιστήμονα, ενός πολιτικού που συνθέτουν μια προσωπικότητα ανθρώπου για τον άνθρωπο. Και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνώ με τον κόσμο, με τους Έλληνες της Μητροπολιτικής Ελλάδος. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.